το θηλυκό αργεί. Ναι, αληθινή ιστορία τώρα αυτή. Ναι. Να. Ήταν λοιπόν κάποιος φίλος, θέλω να τους χωρέσει, ο οποίος είχε κάνει και μια επέμβαση στο Φάριγγα και μιλούσε λίγο έτσι παράξενα. Ναι. Μια μέρα πήγε στο πιο κοντινό κρεοπολείο και λέει του Κασάπη, «Πιτσίκο, πιτσίκο, πιάσε ένα αρνί, ρε». Πηγαίνοντας τώρα προς το ψυγείο, του λέει, «Θηλυκό, θηλυκό, ε, θηλυκό». Λέει, εντάξει, μπήκε ο άλλος στο ψυγείο μέσα, αλλά είδε ότι δεν είχε θηλυκό. Σου λέει, «Τι του πω, θα πως δεν έχω». Και ξεκρεμά ένα αρσενικό με τη δεξιά του χέρα από το τζιγκέλι και με το άλλο του χέρι κάνει έτσι μια και ξεπατώνει τα σβάσια και όπως βγήκε όξο, τάκ, τα πετάει στον κουβά με τρόπο. Κάτι πήρε το μάτι του τώρα του πελάτη, αλλά δεν μίλησε. Το βάλει στο κουτσούρι απάνω να το κόψει. Του λέει, «Θηλυκό, ε, θηλυκό». «Ναι ρε Νικόλα», του λέει, «το πάμε, το πάμε, πώς να το κόψω». «Ε, πάει δάτσα, πάει δάτσα». Αρχίζει αυτός και κόβει, «πιο ψηλά, πιο ψηλά». Κόβει αυτός, έχει γυρισμένη πλάτη τώρα προς τον πελάτη, ο Κασάπης, και το εκμεταλλεύτηκε τώρα. Αυτός και κάνει έτσι, κάνει δύο βήματα και ξανοίγει τον κουβά και βλέπει τα σβάσια. Ναι, τα πιάνει λοιπόν, τα σηκώνει τη χέρα και του λέει, «ρε πιτσίκο, και αυτά ρε από πού πέσανε, από τον κόλο σου». Και το πήρε, το αργεί. Και έφυγε. Έτσι λέει, «εμέ